Ήταν μια πρόταση που μου έγινε από τον Garçon Brasserie και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί το θέμα που είχα ετοιμάσει ουσιαστικά τη δουλειά για μια έκθεση ήταν εικόνες από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τον βρασίζω εδώ και πολλά χρόνια, θα έλεγα από μικρό παιδί, αλλά από τότε που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία φωτογραφίζω συστηματικά. Είναι κάτι που είναι συνυφασμένο με τη δουλειά της δημοσιογραφίας. Δημοσιογραφία και φωτογραφία έχουν ένα κοινό στοιχείο που τη συνδέει, είναι η παρατήρηση. Μου αρέσει πάρα πολύ να παρατηρώ πράγματα, να παρατηρώ ανθρώπους. Το κάνω όταν φωτογραφίζω, όπου πηγαίνω, όπου βρίσκομαι, όχι μόνο σε ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και στην καθημερινότητά μου. Αυτή η φωτογραφία τραβήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, είναι εμφανές αυτό. Αμέσως από ένα ανοιχτό παράθυρο που έτυχε να είναι ανοιχτό στο υπερός της Αγίας Σοφιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Αγία Σοφιά και βλέπουμε απέναντι το μπλε τζαμί. Είναι μια φωτογραφία που μου αρέσει ιδιαιτέρως. Είναι μια οπτική την οποία δεν μπορείς να την βρεις εύκολα. Αυτή η φωτογραφία είναι απεικονίζει, είναι τραβηγμένη στο Reichstag, στο Βερολίνο. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για το φως της, το οποίο είναι το φυσικό φως, το φως που έχει εκείνη τη στιγμή. Όπως γνωρίζετε, μπροστά από το Reichstag υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανοιχτοσιά, διότι ξεκινάει το Tiergarten, το μεγάλο πάρκο του Βερολίνου. Το Βερολίνο, εντωμεταξύ, δεν έχει συχνά ήλιο, έτυχε να έχει ήλιο εκείνη την ημέρα. Εδώ είναι η είσοδος. Πλαϊνή είσοδος για τον Μπλε Τζαμί. Τουρίστες μαζί με μουσουλμάνους που μπαίνουν για να προσευχηθούν ή τουρίστες που μπαίνουν για να θαυμάζουν τον Μπλε Τζαμί μπαίνουν από την ίδια είσοδο. Η Κωνσταντινούπολη είναι ένας πολύ αγαπημένος προορισμός και ένα πολύ ωραίο θέμα φωτογραφικό. Και δίπλα έχουμε μια φωτογραφία από το φημισμένο ζαχαροπλαστείο του Πέρων, το Σαράι. Το τετραόροφο ζαχαροπλαστείο που φτιάχνει εκπληκτικά γλυκά. Αυτός ο νεαρός είναι ένα παλικάρι που δούλευε εκεί πέρα και κάποια στιγμή του ζήτησα να φωτογραφίσω τα γλυκά που ετοιμαζόταν να σερβίρει. Αυτή η φωτογραφία βρισκόμαστε στη Βιέννη. Η Βιέννη χιονισμένη και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου ένα πιάνο στο πάρκο. Ένα πιάνο που ειδικά για τη Βιέννη που έχει τέτοια μουσική παράδοση μιλήσει πάρα πολλά. Είναι μια εικόνα την οποία την πιάνεις και την κρατάς ή την αφήνεις περνάει και χάνεται. 28 από τους καλούς μου φίλους και αφορούν την πόλη στην οποία αναφέρονται. Πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί δώσα ένα κομμάτι της ψυχής τους αυτή την έκθεση και από ατομική την κάνω ομαδική. Πραγματικά την κάνω ομαδική. Η Βιέννη είναι μία ασπρόμαυρη πόλη. Όταν είναι χιονισμένη γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο. Σε αυτή τη φωτογραφία με εντυπωσίασε το ότι μέσα στο ασπρόμαυρο τοπίο ξαφνικά υπήρχε χρώμα. Με αυτές τις πολύ ωραίες διαφημιστικούς κυλίνδρες, να το πω έτσι, τα σημεία διαφήμισης. Σε πολλές από αυτές τις φωτογραφίες είχα στο μυαλό μου πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αστικό περιβάλλον. Πράγματα που τα βλέπουμε και λέμε γιατί όχι και στην Ελλάδα. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε ένα διαφημιστικό χώρο, ο οποίος είναι πανέμορφος. Είναι ένα κόσμημα μέσα στην πόλη. Και είναι και πολύ διαφορετικό σε αυτά που έχουμε συνηθίσει όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης και κόσμου. Πάντα όταν φωτογραφίζω και συγκεκριμένη έκθεση είναι η ματιά, όχι το μέσο με το οποίο φωτογραφίζεις. Μπορεί να φωτογραφίζεις με μία απλή φωτογραφική μηχανή, με μία κόμπα, αλλά υπάρχει η ματιά.